Ποιες είναι οι ενστάσεις του ΚΚΕ, κύριε Κατσότη, για αυτό το νομοσχέδιο? Το ΚΚΕ από την αρχή ζήτησε να αποσυρθεί, το χαρακτήρισε έκτρωμα, το χαρακτήρισε ένα χούντικο υπόλοιμα το οποίο το φέρνει τώρα η κυβέρνηση με μια μετάφραση από την καθαρεύουσα και βέβαια είπε το εξής πράγμα, ότι αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Κι αν η κυβέρνηση τολμήσει να το ψηφίσει, θα μείνει στα χαρτιά. Κοιτάξτε, το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω. Η ταξική πάλι δεν καταργείται. Προσπάθησε ο Λάσκαρης το 1976 με τον 330 και είπε αυτό το περιβόητο ότι θα καταργήσει, δεν επιτρέπει την πάλι των τάξεων. Ναι. Και βλέπετε ότι το κίνημα το ίδιο κατάργησε και τον 330 και βεβαίως, αν θέλετε, αγνόησε τέτοια νομοθετήματα τα οποία θέλουν να περιστήλουν δημοκρατικές ευκαιρίες. Να ρωτήσω, κύριε Κατσότη, λέει η κυβέρνηση και όχι μόνο η κυβέρνηση και κάποιοι φορείς ότι εδώ το θέμα είναι 30, 40, 50, 100 άνθρωποι να μην κλείνουν το κέντρο, να μην διασαλεύεται η κυκλοφορία, να μην δημιουργούνται προβλήματα και ότι πρέπει να μπει μία τάξη, πρέπει να μπουν κανόνες. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι τα 50 και τα 60 άτομα, είναι οι συγκεντρώσεις αυτές του ταξικού κινήματος που αμφισβητούν την πολιτική του, που εναντιώνονται ενάντια στην εργοδοσία και την κυβέρνηση, γιατί τσακίζουν τη ζωή τους. Αυτό είναι το πρόβλημά τους και επειδή μπροστά έχουν να πάρουν και άλλα αντιλαϊκά μέτρα, βρισκόμαστε ήδη στη νέα κρίση και θέλουν εδώ να κατοχυρώσουν, να θωρακίσουν την ίδια την κυριαρχία του κεφαλαίου, την κερδοφορία του. Και παίρνουν προληπτικά μέτρα. Θέλουν λοιπόν εδώ να χτυπήσουν ακριβώς τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εξάλλου αυτό λέει και ο νόμος. Όταν μια συγκέντρωση, μια διαδήλωση μπορεί να επιφέρει σημαντικές ζημιές, αυτή μπορεί ο μεσολαβητής να πει ότι δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Κατσότη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το συζητούσαμε πριν με τον Νίκο, μου λέει να τα πει στον κύριο Κατσότη μετά που θα συζητήσουμε. Έλεγα το εξής. Μήπως εσείς αδικείτε τους εαυτούς σας, γιατί εννοώ το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ? Διότι για όσα χρόνια παρακολουθώ τις πορείες που κάνετε, έχετε ένα μοναδικό τρόπο, αξιόπιστο, να τις περιφρουρείτε και να μην μπορούν να περισφρήσουν μέσα τα ραχοποιά στοιχεία. Και το 2008. Που έγινε ο κακός χασμός στην Αθήνα. Κουκουλοφόρος δεν μπόρεσε να περάσει μέσα σε μπλοκ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και το 2011, όχι απλώς δεν πέρασε, αλλά εσείς αποτρέψατε ακόμα και την εισβολή των ακροδεξιών στο Κοινοβούλιο. Όταν λοιπόν εσείς μπορείτε και περιφρουρείτε τις πορείες σας και τις κινητοποίησεις σας άριστα, χωρίς να ανοίγει μύτη, γιατί δεν μπορούν και οι άλλοι, κύριε Κατσότη? Κύριε Κωτάκη, δεν νοιάζονται για τους άλλους, δεν τους ενδιαφέρει για τους άλλους. Για σας το λέω. Άσχετα αν λένε. Μήπως αδικείτε σε αυτούς σας όταν λέτε ότι... Χρησιμοποιούν το επιχείρημα για τους άλλους, ωστόσο όμως νοιάζονται για το πανεγκατικό αγωνιστικό μέτωπο, για το ταξικό κίνημα αυτό, το οποίο σήμερα, αν θέλετε, συσπηρώνει λαϊκές, εργατικές δυνάμεις κόντρα σε αυτή την πολιτική. Αυτό τους νοιάζει. Και δεν είναι λίγες οι φορές, κύριε Κωτάκη, που εμείς έχουμε πιάσει μέσα σε συγκεντρώσεις μας ασφαλίτες με κουμπούρια. Λοιπόν, έχουμε τις σταθερότητές τους. Άμα θα πείτε στο Google και θα δείτε ότι εκεί είναι και οι φωτογραφίες τους. Είναι με απόφαση της ίδιας της αστυνομίας. Βλέπετε ότι τους εντοπίζετε, αν υπάρχουν. Από τον μηχανισμό αυτόν. Ο μηχανισμός αυτός που υπάρχει σήμερα στην αστυνομία αξιοποιείται κάθε φορά για να μπορέσει να προβοκάρει το ίδιο το κίνημα. Και μάλιστα εδώ ακούσατε τη συζήτηση, την ακούτε τη συζήτηση, μέσα λοιπόν από τα άρθρα αυτά του νομοσχεδίου ουσιαστικά τι λέει? Ο οργανωτής θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές. Δηλαδή ο προβοκάτορας σήμερα θα δρά ανενόχλητα, θα κάνει τις ζημιές και θα τις πληρώνει ο οργανωτής. Ο πρόεδρος του σωματείου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος έχει καλέσει σε μία συγκέντρωση. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εγώ ρωτάω, μπορεί εσάς να σας τη φέρει προβοκάτορας, αφού μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι ποτέ κανείς δεν τα κατάφερε? Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Δεν τα κατάφερε, γιατί όντως το κίνημά μας είναι οργανωμένο και επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί η αστική τάξη και πώς θέλει να χτυπήσει το ίδιο το λαϊκό και το εργατικό κίνημα, επειδή γνωρίζουμε λοιπόν την στάση τους, την δράση τους, τον τρόπο τέλος πάντων που αξιοποιεί και χρησιμοποιεί. Αλλά για τους μπάχαλους συζητάμε τώρα για την αστική τάξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Παίρνουμε τα μέτρα μας. Τι δεν είναι? Λέω, συζητάμε για προβοκάτερους, για μπάχαλους, για στοιχεία. Ακούστε.
Είναι μηχανισμοί, κύριε Κωτάκη, του συστήματος. Ναι. Το οποίο στηρίζει την αστική τάξη, τη δικτατορία του Κιουχαλαίου. Αυτή έχουμε σήμερα. Αυτή τώρα, είναι κύριε Κατσότη, μου σήμερα έγινε δημοσκόπηση MRB, 5% παίρνετε. Είσαστε μια αξιοσέβαστη δύναμη, αλλά δεν είστε και για το μεγαπλήθος και το μεγαπάθος. Αυτό όμως, το 3%, το 4%, δεν ξέρω πώς το είπατε. Λοιπόν, αυτό έχετε σήμερα, φοβάται η ίδια στη τάξη και παίρνει μέτρα. Λοιπόν, και ένα από τα άρθρα είναι για την ριζοσπαστικοποίηση. Και δημιουργεί μάλιστα και ιδιαίτερο μηχανισμό, όπως θα είδατε, στην ίδια στη Γαδά, μια διεύθυνση τέτοια ενάντια στην ιδεολογία της βίας για τη ριζοσπαστικοποίηση. Τι είναι αυτό? Ποιον έχει απέναντι λοιπόν η αστική τάξη? Εδώ έφτιαξε η αριστερά διεύθυνση πολιτεύματος, κύριε Κατσότη. Ορίστε. Νομίζω ότι η αριστερά τώρα δεν έγινε, επί ΣΥΡΙΖΑ ενώ, συγγνώμη, γιατί υπάρχει διάκριση γι' αυτό. Δεν έφτιαξε διεύθυνση πολιτεύματος μέσα στην ασφάλεια. Ακούστε, γιατί μου το λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Μα λέτε για την αστική τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αστική τάξη ήταν, μα ερητώσει. Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό στην αστική τάξη για τις ανάγκες της. Έκανε τον νόμο για τις απεργίες. Δυσκόλυψε επιπλέον το ίδιο το εργατικό κίνημα να μπορεί να διεκδικεί, να μπαίνει μπροστά, να συγκρούεται με την εργοδοσία η οποία θα ακύρει τους μισθούς, δεν υπογράφει συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει δύο νέους οι οποίοι στάθηκαν απέναντι στις υπηρεσίες επεμβάσεις στο άγραμμα του Τρούμαν και του στέλνει στα δικαστήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει. Γι' αυτό. Κύριε Κατσότη, να ρωτήσω εγώ κάτι συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Πέραν του γεγονότος αν τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της εργατικής τάξης ή της αστικής τάξης. Έτσι. Σωστά. Να ρωτήσω λοιπόν. Στο άρθρο 14 αναφέρεται. Ο οργανωτής δημόσιας συνάθρησης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής και της ιδιοκτησίας τους. Όταν ο Κατσότης μεθαύριο θα καλέσει σε συλλαλητήριο και ο Κατσότης μπορεί να περιφρουρήσει την πορεία του, αλλά στο περιθώριο αυτής της πορείας εμφανιστεί ο Μπαχαλάκης, εμφανιστεί ο Προβοκάτορας, στο περιθώριο ξαναλέω, ποιος την πληρώνει, ο Κατσότης? Οργανωτής. Εσείς, ναι, ε? Άρα λοιπόν εδώ δεν έχει να κάνει. Εδώ δεν έχει να κάνει με τη δυνατότητα της δικής σας πειθαρχίας και της δικής σας περιφρούρησης να περιφρουρήσετε το χώρο σας, αλλά αφήνετε ανοιχτός χώρος έξω από το δικό σας το χώρο για προβοκάτσιες. Η δυνατότητα που δίνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το νομοσχέδιο στον προβοκάτορα να κάνει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Για το χρέος του οργανωτή. Δεύτερη. Ενισχύει σήμερα τον προβοκάτορα. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Βλέπω στην αιτιολογική έκθεση που λέει, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της πορείας δηλαδή, θα διαταράξει την κοινωνικο-οικονομική ζωή, μπλα μπλα μπλα. Έτσι. Ποιος το πιθανολογεί αυτό? Αυτό το πιθανολογεί προφανώς η κυβέρνηση, η οποία θα δώσει την εντολή στην αστυνομία να απαγορεύσει τη συγκέντρωση. Άσχετα αν εδώ πέρα λένε ότι οφείλουν, ξέρω εγώ, να δώσουν τη δυνατότητα να γίνει συγκέντρωση με κάθε τρόπο κτλ. Αυτό θα κάνουν. Λοιπόν, θα απαγορεύσουν μια συγκέντρωση επειδή θα είναι ογκώδης, θα είναι μαχητική, θα στρέφεται ενάντια σε μια πολιτική που, όπως είπαμε, θα υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτοί λοιπόν δεν τη θέλουν τη συγκέντρωση, θα την καταργούν. Όπως έχουμε δει στο παρελθόν, έρχεται, ξέρω εγώ, εδώ ένα σφαγέας των λαών, παίρνετε μια απόφαση να εκδηλωθεί μια διαμαρτυρία ενάντια σε αυτόν τον σφαγέα και έρχεται λοιπόν εδώ όλο το κράτος με όλους τους μηχανισμούς, τον καταστατικό μηχανισμό και τα παρακλάδια του να χτυπήσει μια ολόκληρη πορεία. Αυτό δεν το έχουμε δει. Καλά, με συγχωρείτε, αυτό δεν έχει. Όταν ήρθε ο Κλίντον έγινε πορεία το 99 στην Αθήνα στο κέντρο. Αν έγινε. Έγινε. Με, στο κέντρο. Και τις απίσανε στο κέντρο. Χτυπήσανε στο σύνταγμα. Με τη Μέρκελ, όταν ήρθε η Μέρκελ έγινε. Μισό, κάτσε γιατί ρωτά. Γιατί ήμουν εκεί, συγγνώμη και κατσότη μου, γιατί έφαγα πολύ ξύλο. Με βαράγανε από το Σύνταγμα μέχρι τον Κολονό. Ακριβώς. Μας τρέχανε 4 χιλιόμετρα και μας δέρνανε. Απλά, και βγάλανε τους προβοκάτορες από τη μονάδα της Κλούβας των ΜΑΤ στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ακριβώς. Αυτά γίνανε, Μανώλη μου, το 99. Άρα έγινε δηλαδή. Στις 19 Νοέμβρη άρα του 1999 έγινε η πορεία η οποία είχε απαγορευτεί και με βάση την απαγόρευση με τα σημερινά δεδομένα θα ήμουν ακόμα φυλακή. Εγώ θυμάμαι ότι στο κέντρο της Αθήνας απαγορεύτηκε
Όχι, ειδικά το που παίρνει στο Κλίντον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον εσύ καταθέτει μαρτύρια, εγώ δεν έχω κάνει μαρτύρια. Χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί απαγορεύει. Συζητάμε τώρα. Μα σου λέω, μα τρέχανε μέχρι το καπνεργοστάσιο στον Κολονό. Το τελευταίο ξύλο το έφαγα στο καπνεργοστάσιο στον Κολονό. Δεν χρειάστηκε άρα νόμο για να απαγορευτεί. Όχι, αλλά θα ήμουν μέσα τώρα κιόλα. Εκτό από δαρμένο, θα ήμουν και φυλακισμένο. Συζητάμε, κύριε Κατσότη, με συγχωρείτε. Γιατί με τον Νίκο έχουμε εδώ πέρα εξάρσεις κατά κύριο. Θυμήθηκα την πλάτη μου, πώς πόλαγε. Αλλά στην πραγματικότητα τώρα. Ξέρετε το μεταξύ, συγγνώμη και κάτσε, ότι ξέρετε πώς είχα φτάσει εγώ τότε σε εκείνη την πορεία. Γύρναγα από σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε που η Αθήνα έμοιαζε, μάλλον θα έμοιαζε, με την είσοδο των Γερμανών τότε που ήταν όλα επτασφράγιστα. Κάναμε από το ελληνικό τότε, γιατί δεν υπήρχε το Βενιζέλος, 7 λεπτά να φτάσουμε. 7 λεπτά, καταλαβαίνετε, δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Ό,τι αμερικανοτσολιάς υπήρχε του συστήματος, εκεί ήταν εκείνη την ώρα. Είχαν κλείσει τα πάντα. Όπως και τώρα, αν θέλουν να προβοκάρουν μια συγκέντρωση, η αστυνομία κλείνει μια ολόκληρη πόλη. Με μεγάλους, σε πολύ μεγάλα τετράγωνα, τέλος πάντων, κλείνει το δρόμο για να μπορεί να φέρει βέβαια και αυτή την αντίδραση ενός κόσμου που δεν υπάρχει λόγος να κλείνει τόσο μεγάλο μέρος μιας πόλης όταν η συγκέντρωση, ξέρω εγώ, είναι 1.000 ατόμων, 2.000 ατόμων. Κύριε Κατσότη, όμως το κάνει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εδώ σας αφήνουμε και εσάς, γιατί 8 η ώρα έχει το κουκουέ τη συγκέντρωση κάτω στο Σύνταγμα. Και καλούμε όλο τον κόσμο στο Σύνταγμα να διαμαρτυρηθεί, γιατί όταν περιστέλλονται οι ελευθερίες των εργαζομένων του λαού, τότε να είναι βέβαιο ότι επίκειται μεγάλη επίθεση πάλι σε δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά.